Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Τρίχλης Μότα εδώ σε ένα ακόμα βιντεάκι, εννοείται. Και πηγαίνουμε με το σύμφωνα στο στόμιο, ο Λάρισας. Θα πάω να δω λίγο βασικά τι παίζει με το... με την Πανελλήνια της Ελμότο. Βέβαια, λόγω δουλειάς και τα λοιπά θα πάω μία μέρα μόνο. Κάπου εδώ να πω ότι δεν είμαι σε καμία λέσχη, δεν ανήκω σε καμία λέσχη. Το μόνο πράγμα που ανήκω είναι σε ένα γκρουπάκι το οποίο έχουμε, ένα μότο γκρουπάκι για να περνάμε καλά εμείς. Από εκεί και πέρα δεν υποστηρίζω κάποιον, δεν θα πω ότι κάποιος είναι σωστός, κάποιος δεν είναι. Έχω αφήσει τσέπη ανοιχτή. Μας φύγει κανένα καταγραφικό. Ωραίος! Και θα μου πεις τώρα γιατί πας με αυτό, ρε τρελέ. Γιατί πας με αυτό και δεν πας με το Tracer. Παιδιά, επειδή είχα πιάσει λίγο κουβεντούλα με το φιλαράκι τον TNT και ξέρεις πάνω στην κουβέντα, ρε παιδί μου, μου λέει μου προτείνει τέλος πάντων να κάνουμε κάποια στιγμή τον μπάρο με 125 άρια. Και με έψησε. Και λέω τώρα, ρε παιδί μου, να αν το κανονίσουμε να φύγεις καρφί, να πας μπάρο με 125 άρι, χωρίς να ξέρεις άμα την παλεύεις. Γιατί εντάξει, είναι λίγο ζόρικα τα μικρά, ρε παιδί μου. Δεν είναι από θέμα κούρασης ή δεν θα σε βολεύσει το κάθισμα και τα λοιπά. Εντάξει, σκούτερ είναι αυτό το συγκεκριμένο. Αν μη τι άλλο, μια σέλα καλή την έχει. Αλλά η φάση με τα μικρά είναι ότι όταν βαρεθείς ή όταν, φίλε, θες να φτάσεις, να πεις, ρε μου, φτάνει, τέλος, ρε μου, πάω πίσω, τέλος, δεν μπορείς να ανοίξεις παραπάνω τον γκάζι, φίλε, αυτό είναι, 90-95, εκεί θα είσαι. Και θα έπιασε να είναι κάτι φορά. Και λέω, ρε παιδί μου, άμα δεν μπορείς να πας, ωραία, δεν την παλεύεις με τον 125, πώς θα πας, ξέρω εγώ, εκεί, ρε. Εντάξει, θα είναι λίγο ζόρικο. Και δεν θα θέλω να χαλαστώ κιόλας και τέτοια, ούτε να χαλάσω την παρέα, οπότε θέλω να δω αν εγώ την παλεύω πάνω σε ένα 125 για να κάνω ταξίδι. Οπότε αποφάσισα να πάω με το σκουτεράκι στο στόμιο. Έτσι κι αλλιώς είναι μια εύκολη διαδρομή, δεν έχει κάτι. Δεν θα μπω εθνική, αν και είμαι εθνική αυτή τη στιγμή, θα βγω στα Μάλγαρα. Απλά, ρε παιδιά, το κομμάτι, έλα ρε μαλάκα, εθνική σου λέει άλλος, το κομμάτι Χαλκιδόνα, Αλεξάνδρεια και τα λοιπά που χρειάζεται να κάνεις για να μην μπεις εθνική καθόλου είναι άθλιο. Δεν μ' αρέσει ο δρόμος, είναι άπειρες ευθείες, δεν έχει κάτι να προσφέρει, οπότε και μου προσέθεται και χρόνο παραπάνω. Οπότε από το να πάω από εκεί πέρα έτσι, να περάσω από βιομηχανικές περιοχές, από περιοχές μεταλλίκες με φορτηγά κτλ, λέω γάμισε το, πάμε μέχρι Μάλγαρα από Εθνική και μετά, ρε παιδί μου, θα βγω από Μάλγαρα και θα το πάρω επαρχιακή. Και στην ουσία το πρόγραμμα λέει να πάω από το παραλιακό κομμάτι, δηλαδή από την παλιά Εθνική Οδό, όπου περνάει από Παντελεήμονα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λεπτοκαριά, Παντελεήμονα, νομίζω τέτοια, από εκεί. Και κάποια στιγμή φτάνεις στο Στόμιο Λάρισας. Τώρα δεν θυμάμαι τα χιλιόμετρα πόσα είναι. Νομίζω ήταν 180, 160, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Τώρα μην τρελάθουμε. 160 χιλιόμετρα έκανα την πρώτη μέρα που τόστρωνα, έτσι, και πήγαινα με 50, φίλε, που σημαίνει σχεδόν διπλάσιος χρόνος. Τώρα είσαι κυριλέ, με 90 χιλιόμετρα την ώρα είσαι πάρα πολύ κυριλέ. Έχω πάρει εντωμεταξύ τον κόλο μου από πράγματα. Έχω ένα backpack με ρούχα, μπαταρίες, drone, ιστορίες και τα λοιπά. Έχω δέσει στο πίσω κάθισμα πώς το λένε, τη σκηνή μου. Και έχω κάτω από τη σέλα sleepy bag,
Ένα τσαντάκι, ξέρεις, με προσωπικά είδη οδοντόβρυσης, μαλακίες τέτοια. Ένα kit επιδιόρθωσης ελαστικών, σαγιονάρες και τα λοιπά. Και στο top case έχω βάλει, δεν έχω βάλει πολλά πράγματα. Θέλω να το κρατήσω ελαφρύ γιατί είναι και μουφιάρικο αυτό, ρε. Είναι ένα top case της Falcon. Άστο. Μην την ψάχνεις, 45 ευρώ κάνει βαλίτσα με βάση. Δεν είσαι για πολλά πολλά, μαλάκα, πέταγμα. Πέταγμα θα κάνουμε με αυτόν τον κολόδρομο. Ναι, και στο top case λοιπόν που λέτε, έβαλα μία λάμπα με μπρίζα που παίρνει, γιατί θα έχουμε ρεύμα εκεί πέρα. Κάτι μάντες, κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Ξέρεις, κάτι για ψιλοχαζά, ας μην ξέρω, που μπορεί να χρειαστείς. Πάμε, Αθήνα. Οπότε την κράτησα ψιλοάδια, που σημαίνει ότι παίρνει και άλλα πραγματάκια. Φίλε, μεγάλη τσιτιά το σκούτερ για ταξίδι, έτσι. Και μόνο που έχεις χώρο κάτω από το κάθισμα, άντε γεια, φίλε. Άντε γεια. Ωχ, καλά, εδώ είναι κολόδρομος. Εν τω μεταξύ, ρε μαλάκα, στην Εθνική. Δεν έχω πάει ποτέ δεξί ρεύμα. Ποτέ. Ποτέ. Και στο δεξί ρεύμα είναι όλο χάλια, ρε, από τις ταλίκες και τα φορτηγά. Το οδόστρωμα είναι βιασμένο. Δες εδώ τώρα κατάσταση, ρε μαλάκα. Εθνική οδός. Μαλάκες, σοβαρευτείτε λίγο. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε φίλε. Και έτσι που λέτε, οπότε έχω ξεκινήσει να κατεβαίνω προς τα κάτω. Μαλάκα, δεν παίζει αυτό, ρε φίλε. Κολόδρομο. Τίποτα, το αριστερό ρεύμα είναι μόνο καλό, ρε. Που πάνε πιο ελαφριά οχήματα και γρήγορα και τέτοια και δεν έχει λακκούδες τόσες. Τέλος πάντων, έτσι που λέτε, ξεκινάω προς τα κάτω. Σήμερα είναι Σάββατο, θα κοιμηθώ εκεί σήμερα. Δεν ξέρω αν θα κοιμηθώ και αύριο, γιατί Δευτέρα παίζει δουλίτσα μάλλον. Και θα δείξει, ανάλογα πώς θα μου έρθει εκείνη τη στιγμή. Κανονικά θα πρέπει να γυρίσω για να δουλέψω, η αλήθεια είναι. Anyways, τα λέμε μετά. Άνες είναι πάλι. Άμα το πω για σπάσμα να μπουν μπροστά του, εγώ θα φταίω τώρα. Καλιολάκι! Δεν πειράζει να μπω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, παιδιά. Έχουμε περάσει τα διόδια των Μαλγάρων. Τα τελευταία διόδια που θα περάσουμε, γιατί θα πάμε τώρα εκτός Εθνικής. Έχω βάλει το GPS-άκι να μου δείξει λίγο το δρόμο, γιατί δεν ξέρω από χωριό-χωριό πώς θα πάω και λογικά άμα δεν βάλω GPS θα πεθάνω κάπου στο δρόμο. Γράφουμε κιόλας. Υπέροχα! Ο λεωφορείατζής που δεν μ' άφησε στα διόδια της Θεσσαλονίκης να περάσω,
Εντάξει, μαζί ήρθαμε, φτάσαμε, περίμενε στην ουρά. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να κάτσω να περιμένω στην ουρά με το μηχανάκι. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, κάτσε γιατί μιλάει και η κυρία, να πούμε. Μιλάει η κυρία από το GPS. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το μηχανάκι πρέπει να το αφήνεις να περάσει μπροστά, πρόβλημα του, κανένα πρόβλημα από μένα. Νομίζω, ναι, στρίψτε αριστερά από εδώ. Λακκούβες, να μου πεις και στην Εθνική λακκούβες είχε, αλλά εγώ τους να διαλύσω το μηχανάκι, ρε. Απαπα! Τώρα ευθεία. Δεν μου λέει κάτι, άρα πάω ευθεία. Ναι, και στην ουσία, ρε φίλε, πήγα πιο μπροστά, ρώτησε το μπαλίκαρο εκεί σε ένα αμάξι να περάσω, μου λέει ναι, μου άφησε μπήκα, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να κάτσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τα μακριμάνικα και με το κράνος μέσα στον ήλιο, ας πούμε, περιμένω. Δεν σου κοστίζει κάτι να αφήσει μια μηχανή να περάσει. Αντιθέτως, αν δεν τον αφήσει, κοστίζει πάρα πολύ στον αναβάτη. Γιατί θα μείνει μέσα στη ζέστη, με τα ρούχα να τον καίνε, γιατί τα ρούχα είναι σχεδιασμένα ώστε να περνάει αέρας από μέσα τους όταν κινείσαι. Όταν δεν κινείσαι, αυτό το πράγμα είναι σαν να φοράς κουβέρτα. Οπότε αν αφήσετε απλά τον άλλο να περιμένει 10-20 λεπτά κάθε φορά στα διόδια, στο τέλος θα είναι αφυδατωμένος και με θερμοπληξία. Να αφήνετε τα μηχανάκια να περνάνε μπροστά, ξεκόλα από τη ζωή σου, δεν σου κοστίζει τίποτα, φίλε. Είναι ένα λεπτό να αφήσεις ένα μηχανάκι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Τέλος πάντων, παιδιά, έχουμε βγει στον παράδρομο. Από εδώ φεύγει για Μάλγαρα και από τα Μάλγαρα θα συνεχίσουμε σε άλλο χωριό το οποίο δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Ήμουνα πάρα πολύ πιεσμένος με τη δουλειά, πάρα πολύ πιεσμένος. Δεν έχω δει καν τη διαδρομή, δεν ξέρω καν ποια είναι η διαδρομή. Σήμερα το πρωί έφτιαξα τα πράγματά μου. Χθες δεν είχα προλάβει να το τελειώσω, έκανα κάποια βασικά. Οπότε συνεχίζουμε. Ρε πού ερχόμαστε, ρε! Κάτσε αυτό από εδώ, έτσι. Καλά, από εδώ δεν πες να περάσει ψυχή έτσι κι αλλιώς. Κι όμως, φίλε, έρχεται αμάξι. Και εγώ λέω σιγά μην έρθει κανένας από εδώ, ρε, να κάτσω λίγο να χαζέψω στο ποτάμι. Εννοείται ότι χάθηκα μέσα στο χωριό, ρε μαλάκα. Εννοείται αυτό. Τώρα μου πες αριστερά, ρε πούστη. Μαλάκα χαζό είναι. Τρεις αριστερά. Πλάτανο, τρίκαλα, πλατή. Πάμε, πλατή. Κοιτάμε λοιπόν τη μαγευτική πρασινάδα τώρα, πρασινάδα. Λοιπόν, πιάμε ένα καφεδάκι. Στη λεπτοκαριά. Έτσι λίγο να συνέλθει από πώς. Πω όπως φίξαν τα γάντια, ρε φίλε. Και συνεχίζουμε. Κύριος πάντως, κύριος με το μικρό.
Ωραία. Ανέβουμε και πάνω. Όπου το χρειαζόμουν το καφεδάκι, αλήθεια είναι παιδιά, γιατί ήπια ένα πολύ βιαστικό το πρωί. Άργησα. Στρίψτε δεξιά. Πού εδώ ρε μεγάλε. Πω, πάλι μαλακία θα μου κάνουν το GPS. Ήπια ένα γρήγορο που λέτε. Γιατί άργησα να ξυπνήσω. Νομίζω από εδώ πρέπει να μου λέει από εδώ. Πω, πω, πιο κάτω ήταν ρε μαλάκια. Θεός με. Πού να μην είχα το GPS ρε φίλε να το ακούω. Άμα δεν το βλέπω δεν μπορώ. Είμαι οπτικός, οπτικός τύπος φίλε, δεν είμαι ακουστικός. Να πω ότι... Εντάξει, η σέλα του είναι σχετικά καλή. Αν και δεν ξέρω τώρα πόσες ώρες ήμουνα στο δρόμο. Θα το δω λίγο στο βίντεο τι ώρα ξεκίνησα και τέτοια. Εντάξει, λίγο από πώς πιάστηκε ρε παιδί μου, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Επίσης, από έτσι όπως το έχω πάρει εγώ από παλιά εθνική, επαρχιακά και τέτοια ας πούμε, να σας πω την αλήθεια, έφτασα αρκετά γρήγορα. Δηλαδή έχω παίξει και αρκετές προσπεράσεις σε αμάξια. Οπότε... Καλή ώρα. Καλά, όντως πηγαίνει πολύ αργά, κοίτα κινητό. Tourist, tourist. Έχω λοιπόν και κάποια άτομα από το γκρουπάκι που έχουν φτάσει ήδη και μου λένε ότι γενικά το κάμπινγκ ψηλό έχει γεμίσει και ότι υπάρχει μια περίπτωση να φάμε κανένα άγκυρο. Εγώ θα τη ρίξω την προσπέρασή μου και ας κάνω ότι καταλαβαίνει η κύρα. Στο πάνω στην κατηφόρα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα στη Λεπτοκαριά. Ναι, που λέτε ψιλογεμίζει το κάμπινγκ. Καλά τα ξενοδοχεία. Σε 500 μέτρα δεξιά μου λέει η κυρία από την Google. Σε 400 μέτρα μου λέει τώρα. Τι φάση, γιατί κάθε 100 μέτρα θα μου το λες. Μου πεις αυτός είναι χαζός θα πει. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Το κάμπινγκ έχει γεμίσει. Υπάρχει μια περίπτωση να φάμε μια τόγκα και να μην βρούμε να μείνουμε πουθενά εκεί. Θα δείξει η φασούλα. Και θα δούμε πως θα πάει. Προς το παρόν συνεχίζω το ταξιδάκι όμορφα και ωραία. Μια χαρά ο Σιφουνάκος. Μια χαρά ο Σιφουνάκος. Έλα ρε κατεμάρα με χαιρέτησε, τρελέ μου, γουστάρω. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Και τα σκούτερ έχουν ψυχή ρε φίλε, μπράβο. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι με κούρασε. Εντάξει, ψιλοκομπλέιν. Απλά είναι αυτή η μαλαγκία ότι πας με 90 ρε παιδί μου. Και όταν βαρεθείς δεν έχεις την επιλογή ρε φίλε να τα ανοίξεις μία, να πας 200 ξέρω εγώ και να καλύψεις κανένα κομμάτι ας πούμε γρήγορα. Αλλά βέβαια αυτό δεν θα το κάνει σε επαρχιακή οδό. Αν ήμουν εθνική θα το συζητούσαμε. Από εδώ από επαρχιακή δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Τα όρια είναι έτσι κι αλλιώς γύρω στα 50 συνήθως. Εμείς σίγουρα πηγαίνουμε πάντα από πάνω από τα όρια. Οπότε είμαστε καλά. Δεν μας καθυστερεί δηλαδή το μηχανάκι. Το σκουτεράκι μάλλον, sorry. Κάτσε να κάνουμε λίγο στην άκρη, έχει ένα γρήγορο εδώ πέρα.
Συνεχίζουμε λοιπόν, φύγαμε. Γεια σας. Έχει θέση στο καμπίν καθόλου? Βεβαίως. Τεράστα από εδώ, σπούνε τα πάντα. Οκ, τέλεια. Ευχαριστώ. Επειδή είχα πει το γιοταχή λίγο πιο μπροστά. Άμα το αφήσω εκεί. Μπήκαμε και στο κάμπινγκ λοιπόν, παιδιά. Πού χαμός γίνεται, ρε. Τι έγινε, ξοχικές κατοικίες, αλλά εδώ πέρα έχει κάμπινγκ. Λοιπόν, τώρα κάπου στο βάθος πρέπει να είμαστε. Πού μου είπε άλλος ότι... Ήρθε η ώρα της επιστροφής λοιπόν. Τελείωσε και η Πανελλήνια. Είναι Δευτέρα σήμερα. Μαζέψαμε πραγματάκια από την ομάδα. Να είμαστε κύριοι, γιατί είχαμε και τα κιόσκια μας, είχαμε τα πάντα μας. Και επιστρέφουμε το Σύφουνα. Ευτυχώς τα παιδιά τώρα για πάνω θα πάρουν τα πράγματά μου, οπότε θα είμαι πιο ελαφρύς και δεν θα έχω σακίδια, πώς το λένε, σκηνές και τέτοια μαζί μου. Έχω μόνο το backpack μου με τα προσωπικά μου αντικείμενα κτλ. Οπότε ξεκινάω για την επιστροφή. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάω από την εθνική. Εντάξει, δεν ξέρω αν πηγαίνω σωστά, δεν έχω βάλει GPS. Ωραίος,
Νομίζω από εδώ πρέπει να πάω όμως. Θάλασσα στα δεξιά και ανεβαίνουμε βορρά. Ναι, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ήσυχα σε σχέση με όλα αυτά που ακούγαμε για τις άλλες πανελλήνιες που γινόντουσαν στο παρελθόν από την προηγούμενη ομοσπονδία. Ήταν σχετικά ήσυχα, μπορώ να πω. Δηλαδή ήταν εκτός από χθες το βράδυ, ας πούμε, ξέρω εγώ, που ήταν 2-3 βέβαια, έτσι δεν ήταν. Αλλά δεν μπορείς να τους μαζέψεις κι όλους, ρε φίλε, τι είσαι, η μάνα του είσαι. Άμα δεν το σέβεται ο άλλος, δεν το σέβεται. Anyway, ήταν πάρα πολύ ωραία. Full πρόγραμμα γεμάτο, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα είχε και πολύ κάτι, είχε λαϊβάκια, είχε καλυστία μοτοσυκλέτα, το οποίο ήταν ωραίο, είχε πλάκα, ρε παιδί μου. Είχαμε τις ελεύθερες ώρες που κάναμε ό,τι θέλαμε, είχε τις εκδρομές που γινόντουσαν, έγιναν ωραίες εκδρομές. Και να είμαστε καλά, να έρθουμε και του χρόνου. Από μένα, να προσέχετε, να φοράτε εξοπλισμό, ό,τι και αν καβαλάτε, όπου και αν πηγαίνετε. Και τα λέμε στο επόμενο, παιδιά. Φιλιά! That's all, folks.